μέτρο για την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων, όταν πια είναι ευρέως διαδεδομένο, υπάρχει πεποίθηση, όπως λέτε, στον κόσμο, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας προδοτικής διαδικασίας, μιας συναλλαγής. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτόν τον όρο. Κύριε Σκουλέτη, δεν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο ποτέ. Είπατε ότι υπάρχουν... Δεν το έχω κάνει, εσείς, δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι εσείς, αλλά υπόθηκε από στελέχη σας ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο. Υπάρχουν αυτή είναι η δικαστική λύσεις... γραμμή, το κόμμα σας την έβαλε. Όπως και ο κύριος λύσεις... Μητσοτάκης χθες δεν τοποθετήθηκε γύρω από αυτό το άθλιο σύνθημα. Έχετε που γράφτηκε μια κακιά λύση, ότι κύριε η δημοκρατία Σκουλέτη. Πούλησε τη Μακεδονία. Και είπε ότι ποιος το έχει πει αυτό, κύριε Σκουλέτη, γιατί μάλιστα. Το φαίνεται στη συζήτησή μας. Λοιπόν, το φέρνω στη συζήτησή μας, γιατί κάνετε πολιτική με αυτά τα ένα σύνθημα. Λοιπόν, κάνετε πολιτική με αυτά τα δικαστικά που ζητήματα. Έρχονται, φέρνετε στη συζήτησή μας. Λοιπόν, στη δική μας συζήτηση, ένα σύνθημα που προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που σχετίζονται και έχουν αναφορά στις πιο σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι αντικείμενο διαλόγου λοιπόν, μεταξύ μας αυτό. Χαίρομαι που το ακούω και θα ήθελα να το κυρίαρχο λόγο στην Ελλάδα. Μην συνεχίσουμε. Μην συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Νομίζω να φέρετε σε δύσκολη θέση εμένα που του καταγγέλλω. Θα έλεγα εδώ, κύριε Κουμουτσάκο. Ή εμά τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κουμουτσάκο. Και εσείς, κύριε Σκουρλέτη, αυτό το επιχείρημα τώρα που επικαλεστήκατε, ότι ταυτίζετε το σύνθημά τους με το σύνθημα των σκοτεινών ακροδεξιών, και αυτό έολο είναι, όπως και αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει μια λέξη η οποία είναι ίδια. Ειδικά ξέρετε λοιπόν, με μένα να λοιπόν, πέρατε, να το κλείσουμε, να το κλείσουμε, να το κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα, για να κλείσουμε με τη δημοσκόπηση, γιατί είπα ότι υπάρχουν μικρές δυνάμεις εκ δεξιών, υπάρχουν όμως και δυνάμεις εξ αριστερών, όπως είναι το ΛΑΕ του κυρίου Λαφαζάνη, που φαίνεται ότι έχουν ένα 3% σύμφωνα με τη σημερινή καταγραφή. Σας προβληματίζει και εσάς, κύριε Σκουρλέτη? Μάλλον θα πρέπει. Προφανώς, αλλά ναι. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το ποσοστό που είχε καταγράψει η ΛΑΕ στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, δεν είχε εκλεγεί, όμως τώρα φαίνεται ότι μπορεί και να το. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μια τέτοια πρόβλεψη. Ορισμένα πράγματα κρυθήκανε πια από την ίδια την μάλιστα, ιστορία. Λοιπόν, δεν σας ανησυχούν. Μια τελευταία παρατήρηση. Ναι. Θα ήταν σκόπιμο, θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε επίσης άλλες δύο κάρτες που μου λείπουν. Η πρόθεση, όχι η πρόθεση ψήφου, η πεποίθηση νίκης. Έτσι. Ναι. Τι ωραία. Πιστεύουν οι πολίτες που τελικά... Ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Παναγόπουλο για να κλείσουμε. Επηρεάζει πολύ αυτό, όπως επίσης η καταλληλότητα πρωθυπουργού στην παρούσα φάση. Λοιπόν, να ρωτήσω τον κύριο Παναγόπουλο, θα μας συγχωρέσετε αν κάποιος από τους δυο σας βγει από τα παράθυρα. Δεν έχουμε τις δυνατότητες πάρα πολλών παραθύρων μαζεμένα. Λοιπόν, να δω τον κύριο Παναγόπουλο για να απαντήσει. Υπάρχει ο κύριος Πανάτος, ο κύριος Παναγόπουλος. Ωραία, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, δείξαμε την κάρτα, την διατυπώνουμε την ερώτηση με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο, όχι ποιον θεωρείτε πλέον κατάλληλο. Σε ό,τι αφορά την περίφημη παράσταση νίκης, δεν υπήρχε σε αυτή τη δημοσκόπηση. Είναι μια ερώτηση που στην ΑΛΚΟ την αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θεωρώντας ότι απλώς αναπαράγει αυτό που προκύπτει μέσα από την κοινωνική συζήτηση. Πολύ ευχαρίστως όμως, δεν χαλάμε χατήρι για να την επαναφέρουμε στο μέλλον.